ο όρο ενέργεια χρησιμοποιείται εκτεταμένα και σε ψευδοεπιστημονικού ισχυρισμού, σε θρησκευτικά φιλοσοφικά συστήματα, μυστικισμό, αποκρυφισμό, πολύ συχνά από τσαρλατάνου, αγίρτε, απαταιώνε, κομπογιανίτε, που τι κάνουνε, εκμεταλλεύονται οικονομικά και όχι μόνο την άγνοια, την ημιμάθεια του κόσμου, την ασχετοσύνη, τον επιστημονικό αναλφαβητισμό, την έλλειψη κριτική σκέψη, την ευπιστία και τι αδυναμίε των ανθρώπων. Δηλαδή κάποιο που έχει κάποια ανάγκη, κάποιο που έχει κάποιο πρόβλημα ας πούμε, υγεία ή οτιδήποτε άλλο, ο άλλος τον εκμεταλλεύεται για να, για, για να, κερδίσει, έτσι. Πουλώντα του ελπίδα στην ουσία, αέρα κοπανιστό τις περισσότερες φορές. Και θα σας πω κάποια 37 παραδείγματα για να ευθυμίσουμε, άμα μου επιτρέπετε. Εβαίως. Yeah. Λέει ο άλλος, energy healing. Λέει, τα χρώματα της άβρας και το ενεργειακό σώμα. Ζωτική ενέργεια κρυστάλλων, spiritual energy, τσάκρα και ηλιακή ενέργεια, ρούνι, τα ενεργειακά κλειδιά των δυνάμεων του σύμπαντος, το ουράνιο τσί, το λεπτοφιές υλικό πράνα και οι σπίθες της νοήμωνος ενέργειας, συσσωρευτής οργώνης του Wilhelm ράιχ. βιοενέργεια και γκβαντική συνείδηση, η όχρουν πυρ, η ιερή θεραπευτική ενέργεια επί των εσωτερικών σφαιρών. Προσέξτε, όλα αυτά είναι... Επακριβώ, έτσι. Προβολή, διοχέτευση, συγκέντρωση κοσμική ενέργεια. Ρέικι, το μαγικό άγγιγμα, όπου ο θεραπευτή είναι διάβλο συμπαντική ζωτική ενέργεια. Θεραπεία από το ολογραφικό σύμπαν τη αγάπη. Εθερικό σώμα, ολιστική αστρολογία και ενέργεια του χρήματο. Το ξέρετε εσείς ότι υπάρχει ενέργεια του χρήματος. <laughs> <laughs> Απολώνει ο φως, ενεργειακός καθαρισμός και η σφραγίδα του ήλιου. Έχει και σφραγίδα, σου βάζει και τη σφραγίδα. Γκβαντικό μασάζ και βιοενεργειακό. Καρμικές σχέσεις και ψυχικονοητική, αστρική και θεροφυσική ενέργεια. Ακούστε τι δεν σας μάθανε στο πανεπιστήμιο. <laughs> <laughs> Επίκληση της ιόχρους φλόγας με βιοσυντονισμό και ενεργειακή ίαση, τα του έρωτα, ενεργειακές συχνότητες και δονήσεις, vibrations. Και η λίστα δεν τελειώνει. Εσείς κύριε Μουρούζη, αν ερχόταν κάποιος και σας έλεγε πληρώστε μου ας πούμε αυτό το ποσό, για να κάνω ενεργοποίηση, κάθαρση και ανάπλαση του εθερικού σας σώματος, τι θα του λέγατε. Ε, τι να πω, δηλαδή... Ε, πάντοτε πάντως στην ανθρωπότητα κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλευόντουσαν την αφέλεια, τον πόνο και την ε, απελπισία των συνανθρώπων τους για να βγάλουν λεφτά. Πάντοτε συνέβαινε αυτό. Πάντοτε. Δηλαδή ε, δεν μου κάνει εντύπωση το ότι ε, συμβαίνει.